Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε εδώ στο Δημαρχείο Χανίων μαζί με δημάρχους και εκπροσώπους δημοτικών αρχών από το σύνολο του νομού, την κυρία Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είχε το χρόνο να μας αναπτύξει και να μας παρουσιάσει την πρόταση του Υπουργείου σχετικά με την προετοιμασία χωμών που θα φιλοξενήσουν ανήλικους πρόσφυγες και ανθρώπους οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης και βοήθειας στον νομό. Η πρόταση του Υπουργείου είχε να κάνει με έναν αριθμό περίπου 100 ατόμων, με μια κατανομή η οποία θα επιμεριστεί σύμφωνα και με τις δυνατότητες σε κάθε Δήμο. Και εκεί ο Δήμος Χανίων εξέφρασε την επιθυμία και πρότεινε στην Υπουργό, θέλοντας να αποτελέσει ένα μέρος της λύσης του πολύ σοβαρού αυτού προβλήματος, να βοηθήσουμε με τις δυνατότητες που έχουμε τους υπόλοιπους δήμους, όπου μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας μας να μπορέσουμε να καλύψουμε το τεχνικό κομμάτι που απαιτείται για να μπορέσει να τρέξει και να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μένει πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο, η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, η κυρία Ζερβουδάκη, να ολοκληρώσει και να διερευνήσει και να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη πορεία, διαδικασία, για να μπορέσουμε πλέον και σαν Χανιά, αλλά νομίζω και σαν Κρήτη, να υποστηρίξουμε αυτή την τόσο σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία βοήθειας των παιδιών αυτών που για τους λόγους πολέμων και όλων αυτών τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας πλέον θα πρέπει να υποστηριχθούν. Σας έχει δοθεί κάποιο το διάγραμμα ή... Έγινε η πρώτη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα είναι ήδη ανοιχτό. Το μόνο που μένει είναι με ορίζοντα του τέλους του 2021 στην πρώτη του φάση να έχουμε δημιουργήσει τις πρώτες δομές στο Δήμο και κατ' επέκταση και στο νομό Χανίων. Αυτό που έχουμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρηματοδότηση αυτή στο πρώτο κομμάτι του σχεδιασμού ολοκληρώνεται το 2021 και όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός ήδη προετοιμάζεται το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο, γιατί νομίζω ότι είναι εύλογο ότι το πρόβλημα και η διαχείριση του θέματος και των δομών αυτών στο μέλλον θα δυστυχώς θα μας απασχολήσει.